Έξαρση των κρουσμάτων της νέας γρίπης παρατηρείται, όπως ήταν αναμενόμενο, και στα σχολεία της Πιερίας. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας εξέδωσε νέα ανακοίνωση για το κλείσιμο σχολείων για προληπτικούς λόγους. Συγκεκριμένα, τα σχολεία τα οποία κλείνουν από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και για 7 ημέρες είναι τα εξής: Τρίτο Γυμνάσιο Κατερίνης, Τρίτο Λύκειο Κατερίνης, Πρώτο Γυμνάσιο Κατερίνης, Τέταρτο Γυμνάσιο Κατερίνης, Δεύτερο Τμήμα της Β' Τάξης του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Αιγινίου, Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου, Πρώτο Νηπιαγωγείο Αιγινίου. Εν τω μεταξύ, ένας 26χρονος με ιστορικό παχυσαρκίας και αρτηριακής υπέρτασης και ένας 42χρονος με ιστορικό υπατικής κύρωσης που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδες εντατικής θεραπείας έχοντας προσβληθεί από τη νέα γρίπη, απεβίωσαν την Παρασκευή. Ο αριθμός των θανάτων από τη νέα γρίπη ανέρχεται πλέον στους 16. Συνολικά 32 άτομα νοσηλεύονται στην εντατική λόγω επιπλοκών από τη νέα γρίπη. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, το πανδημικό κύμα αναμένεται να φτάσει στο ζενίθ του. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Πανδημίας Γρίπης, Ελένη Γιαμαρέλου, περίπου 800.000 Έλληνες έχουν νοσήσει από τη γρίπη έως σήμερα, εκ των οποίων περίπου 600.000 έχουν παρουσιάσει έστω και ένα σύμπτωμα και άλλοι 100 με 200.000 είναι ασυμπτωματικοί. Όπως είπε η κυρία Γιαμαρέλου, για να θωρακιστεί η χώρα από τη νέα γρίπη πρέπει να εμβολιαστούν 4 εκατομμύρια άτομα. Μέχρι την Πέμπτη είχαν εμβολιαστεί μόλις 10.891 άτομα. Οι ειδικοί λένε ότι είμαστε στην αρχή ενός κύματος που συνεχώς αυξάνει, δήλωσε στη Βουλή η Υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, κάτι συζήτηση επίκαιρης επερώτησης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγει ένα μήνυμα ανησυχίας, αλλά θα ήταν καταστροφικό να βγει ένα μήνυμα εφησυχασμού αυτή τη στιγμή. Οφείλουμε να έχουμε ετοιμότητα, επαγρύπνηση και να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα, πρόσθεσε η Υπουργός. Η κυρία Ξενογιανακοπούλου έκανε ιδιαίτερη μνήμα στο πρόγραμμα του εμβολιασμού, λέγοντας πως αποτελεί μια σημαντική ασπίδα για τον κάθε πολίτη, την ελληνική οικογένεια, αλλά πάνω απ' όλα συνολικά για τη δημόσια υγεία. Αναφερόμενοι στον εμβολιασμό του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, παραδέχτηκε πως μπορεί να υπήρχαν δισταγμοί στην αρχή, αλλά αυτή, τη δεύτερη εβδομάδα, υπήρξε μια πιο μεγάλη προσέλευση. Έντυπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο πρώτος επερωτών, πρώην Υφυπουργός Υγείας Αθανάσιος Γιαννόπουλος, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, ανέφερε ότι νοσεί από τη νέα γρίπη, καθώς δεν πρόλαβε να κάνει το εμβόλιο. «Ακούτε αλλοιωμένη τη φωνή μου. Είναι επειδή έχω το στέλεχος του ιού. Δεν πρόλαβα να κάνω το εμβόλιο», είπε από του βήματος. Ο κύριος Γιαννόπουλος επισήμανε ακόμα ότι δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι θα συμβεί από εδώ και πέρα και ζήτησε από την Υπουργό να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο άνοιγμα περισσότερων εντατικών μονάδων.